βιβλίο γράφει και έχει δύο βασικά μέρη. Τα πρώτα κεφάλαια προσπαθούν να εξηγήσουν με πάρα πολύ απλά λόγια και παραδείγματα μέσα από την καθημερινότητά μας πώς δουλεύει αυτό, ποιοι είναι οι μηχανισμοί που βοηθούν να δουλέψει και να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο και παράλληλα αυτοί οι μηχανισμοί σε τι παγίδες μπορούν να μας βάλουν. Και το δεύτερο κομμάτι του πάρτου αλλιώς έχει σχέση με το ωραία. Έμαθα πώς δουλεύει αυτό εδώ. Έμαθα ποιοι είναι οι μηχανισμοί, έμαθα ποιες είναι οι δυνάμεις που έχω μέσα μου. Έμαθα όμως και ποιες είναι οι παγίδες. Και τώρα τι κάνω. Το δεύτερο λοιπόν κομμάτι είναι να μας δώσει στοιχεία για το πώς μπορώ να ψάξω κάποια πράγματα, πώς μπορώ να αποκωδικοποιώ τα συναισθήματά μου, τα οποία, μιλώντας για τα συναισθήματα, ο τίτλος πάνω του συγκεκριμένου κεφάλαιου είναι η μυστικοσύμβουλή μας, διότι πραγματικά πιστεύω ότι τα συναισθήματα είναι η μυστικοσύμβουλή μας, απλώς δεν έχουμε εκπαιδευτεί να τους χειριζόμαστε σαν τους μυστικοσυμβούλους μας, αλλά έχουμε, ιδίως όταν είναι αρνητικά, έχουμε εκπαιδευτεί να μάθει να τα πετάμε γιατί πονούν, είναι πόνοι της ψυχής. Αν πραγματικά όμως ξέρω να τα αποκωδικοποιήσω σωστά, μπορεί να μου ανοίξουν απίστευτες ορίζοντες, να καταλάβω τι γίνεται μέσα στο μυαλό μου και τι μπορώ να κάνω εκείνο το ίδιο με το μυαλό για να φέρω τις αλλαγές που θέλω να φέρω στη ζωή μου. Έτσι, έχει λοιπόν τεχνικές για το πώς μπορώ να αποστατοποιούμε από ενοχλήσεις, από αρνητικά σχόλια, από κακόπιστη κριτική, από τοξικές ειδήσεις, πώς μπορώ να γίνομαι αντικολλητικό τηγάνι, έτσι, να μην κολλάει τίποτα πάνω μου από πράγματα που μου λένε, πώς μπορώ να στηρίζω τις αποφάσεις μου, πώς μπορώ να βάζω τα όρια μου εγκαίρως με τον πιο κατάλληλο τρόπο, πώς μπορώ να επιταχώ στους στόχους μου, να μην ξεφεύγω από τον στόχο μου και μάλιστα υπάρχει και ένα κεφάλαιο το οποίο είναι αφιερωμένο στο πόσο εύκολα είναι κάποιος να χαθεί από το στόχο του και αναφέρεται στις παγίδες τις οποίες μπορεί να πέσει κάποιος αυτό το κυνήγι των άλλων στόχων όπου νομίζει ότι προσπαθεί, αλλά τελικά ποτέ δεν το καταφέρει από το στόχο και υπάρχει μια ολόκληρη συλλογιστική γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν καταφέρουν να πετύχουν τους στόχους τους και όλο το παιχνίδι χάνεται στην διαδρομή για το στόχο. Φυσικά, γι' αυτό και στο δεύτερο μέρος θα δείτε και ένα από τα πιο αγαπημένα μου ποίηματα του Καβάφη, του Σαββί, στον Πηγεμό για την Ιθάκη, το οποίο νομίζω έρχεται και δένει και κουμπώνει πάρα πολύ με το τι μπορώ να κάνω για να διαχειριστώ τη διαδρομή προς το στόχο, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι για την επίτευξη του στόχου. Και όχι τελικά μόνο το τελικό αποτέλεσμα, αλλά είναι θέμα του πώς χειρίζομαι τη διαδρομή.